Εδώ λοιπόν, κυρία Αλεξανδρινού μου, επιστροφή. Πάμε να μάθουμε κυπριακά. Να ξέρεις, ό,τι δεν ξέρω, εγώ δεν θα απαντάω, δεν θα εκτεθούμε τώρα ανεπανόρθωτα, τότε θα καταστρέψουμε τη γλώσσα, την κυπριακή, ναι, τη διάλεκτο που είναι υπέροχη. Πρόσεξε, επειδή την ώρα παίζει εκπομπή, εσύ είσαι συνήθως την ώρα της διαδικασίας των τίτλων και δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Σωστό. Δεν έχεις δει το παιχνίδι πώς παίζεται. Όχι. Λοιπόν, κακώς, διότι θα μπορούσες κάλλιστα στο το τρίμερο που έκατσε στο τρόδο και να βλέπει τέτοιο, να έχει το κινητό σου, να βλέπει μέσα στο YouTube channel μα και να μελετήσει. Δεν έχει ίντερνετ. Δεν έχει ίντερνετ. Δεν πιάνει το 4G, τίποτα. Δεν πιάνει το 3G. Δεν έπιανε. Τίποτα. Για να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Ελλάδα, στην οικογένεια. Βγήκαμε μέσα στο δάσο και κάναμε αυτό να πει. Να πάρει μαζί σου κάποιε εγκυκλοπαίδε για να μελετήσει. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Εσύ διάβαζε, Κωνσταντινή, όλε τι γιορτέ. Όλε τι γιορτέ. Μόνο εγώ τη διάβαζα και κατέβασα μαγουλάκι από το φάι. Εγώ δεν είχα λίγο. Δεν έφαγα λίγο και το καμισάκι λίγο στενάζει σήμερα, ναι. Στενάζει γιατί όταν πήγα το πιλέξω από το εκεί, έπιασε το πιο μικρό, κατά λάθος. Κατά λάθος. Είδες... Πέσε φωτιά. Ο Τσιλάμπες. Αν λέω ψέματα να πέσε φωτιά να με κάψει, έρχεται. Έφα, έφα. Να παίξουμε, τι θα γίνει, παιδιά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εξήγησε... Γογό μου. Κοίταξε που έχει άγχος περισσότερο η γογό από εμάς. Δεν έχω άγχος, ο χρόνος σου είναι... Τι, εντάξει, εμείς το κάνουμε ό,τι θέλουμε το χρόνο μας. Δεν είναι δελτίο εδώ. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, εγώ χάνω ρυθμούς. Το παιχνίδι μας είναι σε τρεις ενότητες. Και εγώ έτσι ήμουνα στην αρχή. Δεν θα μας αφήσει να παίξει αυτό. Λοιπόν, τι τον κάλεσες. Και εγώ έτσι ήμουν στην αρχή, γιατί είμαι συντισμένο σε αυτό με το 1,5 λεπτό παπαπαπ και μετά τελείωσε. Χαλαρά. Okay, χαλαρά. Δεν θα γεράσουμε και πριν την ώρα μας. Chill. Αυτό. Λοιπόν, είναι σε τρεις ενότητες το παιχνίδι μας. Ονομασίες χωριών. Κυπριακές εκφράσεις και αγαπημένες κυπριακές λέξεις. Ωραία, ό,τι δεν βλέπω να προλαβαίνουμε να παίξουμε και τα τρία. Μισό. Ναι. Ποιος απαντάει, όποιος ξέρει. Όχι. Ένα αλλάξ, μια εσύ, μια εγώ. Α, αλλά δεν παίζουμε ανταγωνιστικά. Ανταγωνιστικά παίζουμε. Ανταγωνιστικά. Αν το βλέπετε. Καταλάβετε ότι εγώ μα είδε ποτέ. Ναι. Συγγνώμη. Είστε στο ίδιο γραφείο και πού ξέρω εγώ δεν τα έχετε τα κοιμιάσει από πριν. Δεν ξέρει τι. Έλα. Ξεκινά και θα καταλάβω εγώ τι γίνεται. Θα το δει στην πορεία. Για να δούμε. Ξεκινάμε με τα υπέροχα χωριά μα. Πάμε. Βάζω στοίχημα ότι στο συγκεκριμένο χωριό έχει πάει. Τι είναι η ερώτηση τώρα. Περίμενε. Χαιάτε. Θα μάθουμε από πού πήρε το όνομά του το χωριό. Μιλιού. Στην Πάφο. Μιλιού. Μιλιού. Για πες. Λοιπόν, 89 οι κάτοικοι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή έτσι για να δίνουμε και κάποιες. Μακάρι να είναι καλά τα πλάσματα. Είναι το χωριό μετά τη Γιόλου. Ωραία. Στα αριστερά. Ξέρω και τη Γιόλου, ξέρω ωραία. Και το από πού έχει πάρει το όνομά του το χωριό Μιλιού. Παρακαλώ. Ένα. Mm. Το χωριό πριν πάρει το όνομα Μιλιού λεγόταν Άγια Νάργυρη. Mm. Το Μιλιού προέκυψε σε μεταγενέστερο στάδιο όταν μια όμορφη κοπέλα βρέθηκε νεκρή κάτω από μια μηλιά, αφού ήπιε σύγχρονα μαστικό μύθο δηλητήριο όταν είδε τον αγαπημένο της να ερωτοτροπεί με μια άλλη κοπέλα μέσα στις θεματικές πηγές. Αυτό είναι από την όπειρα της Βραζιλίας. Ναι, παιδιά, πολύ ωραία. Η μιλιά μαράθηκε και έτσι έδωσαν το όνομα Μιλιού στο χωριό. Μαράθηκε και η μιλιά. Και η μιλιά. Μου χαλάσεις και εντάξει, το B τι είναι. Συγγνώμη. Το B. Δεν έχει B, δύο. Δύο. Αυτό λέω, A, B, ναι. Το όνομα του χωριού βασίζεται σε πολλούς, ότι πήρε το όνομά του από τους πολλούς νερόμυλους που υπήρχαν κατά μήκος της όχθης του ποταμού και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των κατοίκων της γύρω περιοχής. Χαρακτηριστικό του ποταμού, να πούμε εγώ μου για να ξέρεις, μη σε πιάσουμε αδιάβαστη ποτέ, είναι τα καβούρια γλυκού νερού που υπήρχαν στην περιοχή. Και τρίτο. Ναι. Στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές θεαματικές πηγές που ο μύθος θέλει τις νεράιδες να έκαναν τον μπάνιο τους εκεί και να στολίζουν τα μαλλιά τους με άθια από μιλιά που υπήρχαν πάρα πολλές στην περιοχή. Καλά, μη σου ποτέ αν έμενε στο όπου πήρε το όνομά του χωριού Μιλιού και θα σου απαντούσα εγώ. Μήπως από τη μήλα του χείρου θα σου έλεγα και εσύ μου έχεις πει εδώ για νεράιδες που πλενόντουσαν. Για την άλλη που ερωτοτροπούσε κάτω από την μιλιά και είδε τον άλλον. Εντάξει, εγώ κοίταξε για να μην εκτεθώ. Τώρα... Τι να μην εκτεθείς. Πάλι θα εκτεθώ. Θα πάω πολύ συγκαταβατικά και θα πάω μήπως από τους νερόμυλους. Αν και μου αρέσει και αυτό με τους Άγιους Ανάργυρους, γιατί είχε και ένα ριζόρτ που ακούω συνέχεια. Και υπάρχουν και γεματικές πηγές ναι, εκεί. Δηλαδή και τρεις επιλογές. Εντάξει, θα πάω πολύ συγκαταβατικά και θα πάω αυτό με τους μήλους του νερού. Δεν θα πας με την κοπέλα που ήταν κάτω από τη μιλιά. Όχι, δεν θα πάω με την Βραζιλιάνικη, θα πάω πέρα. Θα χάσεις, το λέω. Δεν πειράζει. Εγώ μου. Πάρα πολύ χάσεις. Όταν λέω θα χάσει. Τι. Παρακαλώ να. Το βρήκε. Τι τρέλα. Αλήθεια. Ναι. Δεν ήταν οι Βραζιλιάνικες από την όπερα. Όχι, όχι, όχι.
Βεθιά μου, σίγουρα δεν θα πει το ένα. Ρεαλισμός. Παρακαλώ την ερώτηση του κυρίου Γιώργου. Για να σου πει τα καβούρια γλυκού νερού, επισάσε. Όχι, καθόλου το ήθελα. Ναι, αλλά υπάρχει, ισχύει στην ιστορία. Να κάνω καλά και τα καβούρια, τι να κάνω. Μάλιστα. Έχω του μήλου στο νερό. Τον γκράτ, τι να πω. Έλα, τα συγχαρητήρια. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή ότι είχαν πολλέ χρυσομιλιέ στην περιοχή και κόψαν το χρυσό και μείναν το μιλιέ. Εντάξει. Ανδρέα μου. Πάμε σε ένα υπέροχο αυτά, χωριό. Αυτά μου αρέσουν τα χωριά που κόβεις το πρώτο συνθετικό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στην επαρχία Λευκωσίας. Εμείς γελάμε μόνοι μας γιατί δεν τα ξέρεις εσύ. Η Ναυσικόπετρα. Η Σικόπετρα ήταν αρχικά Ναυσικόπετρα και κόψαν τον Ναύ και έγινε το Σικόπετρα. Μάλιστα. Το χωριό. Κρήτου Τέρωα ήταν Ερωτοκρήτου Τέρα και κόψαν το Ερωτό και έγινε Κρήτου. Είναι μια φίλη μου από την Κρήτου Τέρα. Ναι. Οπότε έχουν συνέχεια αυτό και ναι. Δεν είμαστε από τα Μπάκινγχαμ, κύριε Ιάσονος. 22 χρόνια στην Κύπρο κάτι έχουμε μάθει. Προχωρήστε παρακαλώ στην ερώτηση. Ανδρέα μου, περνάμε στην επαρχία Λευκωσίας. Λοιπόν, πρέπει να σου πω κάτι τώρα. Θα σταυρωθούμε σήμερα. Θα σταυρωθούμε. Δεν υπάρχει αυτό που είναι. Ορίστε, παίρνεις μαθήματα. Κάναμε δελτίο ειδήσεων για το πρωτοχρονιάτικο. Ευτυχώς δεν το είδε. Λοιπόν. Εν το δες. Να το δεις. Να το ψάξεις το τιμάνι, να το δεις. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να το δω. Εμαθήτευσα δίπλα του πάρα πολύ δύο φορές. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να δω πώς κακοποίησες το στούντιο. Το συγκεκριμένο στούντιο. Τον ειδήσεων. Ζαχαρώνατο. Το ζαχάρωμα θα σου μείνει. Έλα, Αντρέα. Πάμε. Περνάμε επαρχία Λευκωσία στο χωριό Φικάρδου. Τρεις κάτοικοι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, αλλά ξέρω ότι δεν ζει κανένα στο χωριό. Οι πληροφορίες θέλουν τρία άτομα. Λοιπόν. Πρώτη εκδοχή είναι ότι το ονομασία του χωριού πηγάζει από το όνομα της μεσαιωνικής επιφανούς οικογένειας που κατοικούσε στο νησί με το όνομα Φικάρδο, της οποίας το όνομα της οικογένειας πήρε το όνομα στο χωριό. Έμεινε στο χωριό. Στο χωριό. Θα πείζεις λίγο πιο γρήγορα. Δύο. Λόγω της τοποθεσίας του χωριού... Ποτέ να με βλέπεις εμένα, κύριε Τσποτζή. Λόγω της τοποθεσίας του χωριού... Οι κλέφτες πήγαιναν εκεί για να μαζευτούν γιατί ήταν ξεσνωρινό και τα λοιπά. Φυγάδες, Φικάρδος. Προέκυψε έτσι το όνομα του χωριού. Και τρία. Το χωριό είναι χτισμένο με μια τεχνική από πέτρες σε κυκλικό ρυθμό. Οι πέτρες είναι. Κυκλικό ρυθμό, ναι. Μετά τον ιωνικό ρυθμό. Ναι. Έχουν κυκλικό ρυθμό. Επειδή έχει πολλά κυκλικά χτίρια, ναι. Οι πέτρες είναι από τον ποταμό που είναι κοντά στην περιοχή. Αυτή η τεχνική λέγεται Φικάρδιος και έτσι προέκυψε το όνομα του χωριού. Από τη μεσαιωνική οικογένεια Φικάρδου. Το ένα. Να σου πω κάτι, είπε το εγώ. Δεν μου πει να σου πω κάτι. Θα μου κάνει μια μέρα στο στούντιο σου. Εγώ δεν έχω μιλήσει πάντα. Γιατί να μην ξέρει το. Όχι, δεν το ήξερα, αλλά. Δηλαδή το οι φυγάδες σου. Όχι, φυγάδες Φικάρδου. Από πού. Ισχύει όμως αυτή η ιστορία. Το ζει και εντελώς το μιλάμε κυπριακά, το μαθαίνω. Όχι, αλλά μαζί του δεν ξέρω γιατί παθαίνω. Ναι, ισχύει όμως αυτή η ιστορία. Ήταν περιοχή η οποία μάζευε πάρα πολλού φυγάδες και κλέφτες. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, το έχει βρει. Ήβρε τον, ναι. Τι μαλώνεται. Επόμενη ερώτηση. Ναι, γιατί θέλω να χάνετε. Σειρά μου. Θα σου κεράσω. Επίσης δεν μας έχεις δει ποτέ. Σειρά μου. Δεν είναι δει αν πετάει κότα. Ναι. Θα δεις τι χαμός έγινε εδώ πέρα. Πετάει κότα. Όχι βέβαια. Ήτανε... Πετάει κότα. Πετάει τόσο. Πέταγμα είναι αυτό. Είδες. Μαζί σου. Εγώ έτσι έλεγα. Αλλά την άλλη μέρα το δείξα βίντεο. Πέτουσες ποτέ. Να περάσουμε στις λέξεις. Ναι, άντε να δούμε. Έχουμε χρόνο. Φέτος. Θα παίξουμε τέλεια. Φέτος, έπρεπε το 20. Περνάμε στις εκφράσεις πρώτα. Εκφράσεις, ναι. Αφού έχουμε στις μαζί μας. Ήξερες εσύ το τραγούδι 2019 «Σ' αγαπώ» της Ελένης Φουρένα γραμμένο μέχρι το 2022. Δεν το γνώριζα. Πολύ φημή πληροφορία. Σε ευχαριστώ που μου την έδωσες. Ναι, απλά το ξέρεις. Δεν το έχω υπόψη. Περνάμε στις εκφράσεις. Άντε να δούμε, πώς σκέφτεσαι. Λόγω μου. Η έκφραση «από μούτι ως βελόνι». Από μούτι ως βελόνι. Ναι. Λέγεται. Ναι. Δεν θέλεις και εσύ να πεις τίποτα. Ναι, γιατί έχω σε κανό. Κουραστικός είναι. Ναι. Από μούτι ως βελόνι. Για ανθρώπους που έχουν μεγάλη μύτη. Ναι. Για κοντόφθαλμους. Ναι. Για να λέγεται κάτι έτσι με πολλή λεπτομέρεια. Ή για ανθρώπους που δεν είναι εχέμυθι. Α, νομίζω κοντόφθαλμους πρέπει να είναι. Αυτό. Ναι. Έχασες. Πήρα το αίμα μου πίσω. Ήτανε. Είναι για κάτι που λέγεται με πολλή λεπτομέρεια. Α, στεναχωρήθηκα που έχασες το ράτσο, οπότε εκπομπή του χρόνου. Σε βλέπω, μη φας μετά που θα βγει τσουρεκάκι. Ναι, θα ξιάσω. Ανδρέα μου. Κωνσταντίνα. Είδες που τρέχω για να σε αποδεσμεύσουμε. Όχι, παιδιά, εμένα μου μιλάει άσχημα όμως και είμαι για καλεσμένη και δεν θα έπρεπε. Λέει Ανδρέα μου από εκεί, τσάζουν τα μέλια. Εγώ δεν είμαι υπάρχει μια αγάπη τόσο χρόνο. Συνάδελφοι σε πρώην κανάλι. Έρχεται και αυτό στα πρώην μαζέματα. Ό,τι μας έστελνε ο Θεός. Κάλεσε με άλλε φορέ να πάω στο πρώτο που έγινε. Περιμένουμε κάλεσμα soon. Γιατί άραγε.
Γιατί κάνει μια μακαρονάδα, είπα μου, πολλά ωραία. Επειδή ο Κωνσταντίνος, όποτε κάνει κάθε χρόνο τα γενέθλιά του στην ΑΤΑ, με καλή, είμαι πρώτη στη λίστα. Πρώτη. Δηλαδή, τι να σου πω. Πρώτο θα έρθει εσύ. Εγώ θα έρθω. Α, για σένα κανονίζει. Εμένα πάλι. Ένα λεπτό. Θα ρωτήσει, παιδί μου, την ερώτηση. Θα σου καλέσω εσένα. Τώρα να δούμε. Και αν μου πει, δεν μπορώ να έρθω. Εννοείται ότι δεν θα έρθω. Γιατί. Έτσι. 19 του Μαρτίου. Δεν είναι ποτέ θέλει εσύ. Όχι, τι 19 του Μαρτίου ημέρα είναι. Να το κάνουμε Σαββατοκύριακο. Για ενοχλώ να πάω. Άμα ενοχλώ να φύγω, δεν είναι θέμα. Να το κάνουμε το τσατίζει το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να τρέχω τώρα από να είναι καθημερινή και να φύγω από εδώ να πάω στην ΑΤΑ και να γυρνάω πίσω την άλλη μέρα. Δεν μπορώ να το κανονίσουμε. Εντάξει. Ναι, γιατί έρχονται και φίλοι συνάδελφοι, ξέρει. Λοιπόν, Ανδρέα μου, τελειώσαμε. Παρά να τραβά τα μαλλιά σου, κάλλιο να τραβά παμπάτσι. Ξέρεις το τι σημαίνει. Όχι, αλλά σκέφτηκα κάτι. Παρά να τραβά. Όλοι το ίδιο σκέφτηκαν. Προφανώς, μάλλον. Μου τα πήδω, παρά... τα σκέφτηκε. Παρά να τραβάς τα μαλλιά σου, κάλλιο να τραβάς παμπάτσι. Τι σημαίνει. Λέγεται. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε το άλλο που λένε τραβάς. Ανδρέα. Συγγνώμη, εντάξει. Ναι. Εγώ παίζω. Το ξέρω καλέ. Πες το μας, έχεις δηλαδή. Ναι. Για να δείξεις ότι η καλέργεια βαμβακιού είναι πιο επικερδής. Αυτό είναι σίγουρα. Ναι, παρακαλώ. Για ανθρώπους που έχουν πολύ λεπτά και αραιά μαλλιά. Για να δείξει ότι είναι καλύτερος ο άνθρωπος να εργάζεται παρά να κάθεται απράγος. Παιδιά του Γιώργη, το εύκολα του βάζετε. Ή για να δείξουμε ότι είναι καλύτερο να απολαμβάνει κάποιος τις καταστάσεις. Ποιο είναι. Είναι το 3 ή το 4. Ένα θα πεις. Ε? Ένα θα πεις. Οπότε λέω το 3 δεν μου κάθεται όμως. Ποιο θα πεις. Το 4. Για να δείξει κάποιος ότι είναι καλύτερο να απολαμβάνει κάποιος τις καταστάσεις. Σωστό. Λάθος. Όχι, εσύ, πώς το έχασες. Λάθος. Είναι το πρώτο. Ποιο πρώτο. Για να δείξει κάποιος ότι η καλλιέργεια βαμβακιού είναι πολύ επικερδής επιχείρηση. Να σου πω, μας κοροϊδεύεις. Γιατί. Δεν είναι σωστή αυτή η απάντηση. Είναι σωστή. Εντάξει, πάμε. Διαβάζω βιβλία. Εντάξει, μη πρόσχε, μη σκεφτεί τίποτα από αυτά. Τρία βιβλία που αγοράσα και διαβάζω. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Το 15 τα αγοράσες. Τώρα Απρίλιο. Α, νόμιζα ότι τα διαβάζω. Ναι. Μάθετε να χάνετε, σας παρακαλώ. Εντάξει, παρακαλώ, την ερώτηση. Εγώ δεν φταίω. Ωραία. Ερχόμαστε στις λέξεις. Πολύ ωραία. Αγαπημένη κυπριακή λέξη. Δικιά μου. Ναι. Το ημίσου. Που είναι τουρκική. Ημίσου. Ναι. Με σύνδεση θα ρωτήσω ποτέ. Παιδιά. Σας έβαλα λίγο πιο δύσκολες σήμερα, αλήθεια είναι. Κατάλαβα. Πιστολόγκα. 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 Να σε βοηθήσω με δύο γου στο τέλος. Πιστολόγκα. Πιστολόγκα. Ναι. Πιστολόγκα. Τι είναι. Είναι είδος όπλου. Είναι το τηλεσκόπιο. Είναι η πιστή γυναίκα. Ή ο αναπτήρας. Ο αναπτήρας. Θα σε φιλήσω. Δεν μπορώ. Είναι. Δεν είναι ο αναπτήρας. Είναι. Έχασες. Είναι το τηλεσκόπιο. Αλλά βιάστηκες. Δεν πρέπει να βιάζεσαι στο παιχνίδι. Μου έκανε λίγο σαν φλογοβόλο το πιστολόγκα. Ναι, γι' αυτό το βάλα εγώ στις επιλογές. Όχι. Πιστόλι τέτοιο. Ναι. Είναι το τηλεσκόπιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Πιστολόγκα. Και τελειώνει με έναν δράμα με τη δικιά σου λέξη. Πού τηλεσκόπιο, πού πιστολόγκα, ναι. Καρκοπούλα. Ποια? Καρκοπούλα. Όχι, εσύ αυτό είναι εύκολο γιατί υπάρχει άλλη λέξη που είναι γνωστή. Τέλος πάντων, έλα πες του. Όχι, θα σου πω, αν το ξέρεις. Δεν λέω το ξέρω, αλλά μου θυμίζει μια άλλη κυπριακή. Την καρκόλα. Καμία σχέση. Α, ευτυχώς, γιατί ήταν να κάνω ένσταση. Όχι. Καρκοπούλα. Ανδρέα μου, είναι το παιδικό. Με δύο λου. Αυτό σε πείραξε. Ναι, με δύο λου. Όχι, έχει σημασία. Ναι. Καρκοπούλα. Για την ετυμολογία της λέξης. Καρκοπούλα. Συγγνώμη, εγώ κάνω ετυμολογική τέτοια ανάλυση στο μυαλό μου. Καρκοπούλα. Είναι. Το λες πολύ ιταλικά πάντως να ξέρεις. Ορίζεις από τέλεια. Είναι το παιδικό κρεβάτι. Να είδες. Είναι το είδος, ένα είδος μοσχαριού. Α. Συγγνώμη, μοσχαριού είπα. Τι εννοεί. Μαχαιριού ήθελα να πω. Ο καθένας στο μυαλό του μιλάμε στα ψημένα. Είδος μαχαιριού, με συγχωρείτε. Είναι το νεαρό φυτό της καρυδιάς. Είναι ξύλινη κούκλα. Πες το ξανά λίγο πώς θα είναι. Καρκοπούλα. Είναι το παιδικό κρεβάτι, είδος μαχαιριού, όχι μοσχαριού. Είναι το νεαρό φυτό της καρυδιάς ή ξύλινη κούκλα. Έλα. Το 4. Ξύλινη κούκλα. Ξύλινη κούκλα. Α, σε φίλησε για σένα. Έχασα. Το 3 δεν ήταν, ναι. Ποιο? Το 3 δεν ήταν. Το νεαρό φυτό καρυδιά. Ναι. Πήρε. Ξέρε το. Από την καρυδιά. Απλά τα άλλα τα λέει. Από την καρυδιά. Ναι. Καρκοπούλα. Η πούλα, α πούμε, μια πούλα, ρε παιδί μου, το. Για μην το αναλύσετε αυτό τώρα, σα παρακαλώ πολύ.
Γιατί τι είναι η πούλα. Η πατάτα, αυτή το υπούλες ναι. που λέμε. Και εκείνο αλλά που μπολιάζουν κάποια, ας πούμε, κάποια δέντρα. Το λέω σωστά που τα μπολιάζουν. Και ούτως ή άλλως πρέπει σε τρία λεπτά να κλείσουμε νομίζω. Ναι. Κάντε ένα κοντινό το Κωνσταντίνο να μιλάει μόνος του μιλάει τους. Αλεξία, σε πόση ώρα πρέπει να κλείσουμε. Τώρα. Σε 2-3 λεπτά. Εντάξει. Δεν έχει άλλη ερώτηση. Κρίμα, γιατί ήθελα μια ερώτηση. Ναι. Α, τι, εξτρά. Δεν έχει άλλη ερώτηση. Δεν έχει άλλη. Θέλω στον άλλη. Μια λεξούλα, κάτι, όχι, δεν έχει. Ποιο είναι ο Τάτης. Ο Τάτης. Ο Τάτης. Αυτός που κερκιδίζει. Τατίζει. Ποιο είναι. Μία είπαμε. Δεν κάνουμε τώρα μάθημα φουλ. Πες τον έξυπνο. Έπρεπε να ξέρεις, έπρεπε να του πεις εσύ μια τώρα για να δούμε να τη βρει. Κυπριακή. Ναι. Πρώτη θα πέμουν τώρα, να πέσω θα όχι καλά, που ξέρω εγώ Κυπριακές να πες μου κάτι άλλο. Δεν θέλω εγώ να σε πω. Λοιπόν, αντί να σου πει και να της πεις, δώσ' της το δώρο της. Α, έχω δώρο. Να πες το σύνθημα. Σκύψε ευλογημένε. Τρώμαξες, είδας, ε. Τρώμαξα λίγο, η αλήθεια να λέει. Με το σήμα. Περίμενα να πες μια μουσικούλα, κάτι πιο ανώδυνο τέλος πάντα. Λοιπόν. Α, μπράβο. Διότι έχω φέρει καφέ, ζάχαρη, κουτάλι, πυρού. Και δεν έχεις μία κούπα. Και δεν έχω φλιτζάνι. Ένα φλιτζάνι. Ναι. Φλιτζάνι λοιπόν happy hour. Ευχαριστώ. Από τη Sapo Giveaways που μας τα προσφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ που μας έκανες κονταρικό. Θα τα πούμε ξανά στις 30 Ιουνίου του 19 που θα κάνουμε τον απολογισμό του 19. Ναι. Εάν. Εάν δεν, αλλήμονό σου. Θα μου κόψει την καλημέρα. Όχι, αλλά. Αλλά κάθε μέρα κάτσε κοπόδαρη. Όχι, απλά θα κάνω κάθε μέρα τάξη, τα γλυκά όλα. Κάντε σου κάνω τέτοιο μαρτύριο. Κάντε μόσκονη. Όχι, αυτό θα βάζω κάθε μέρα προφιτερόλ, σοκολάτες, γλυκά. Ναι, δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, λέει σεζόν, θα είμαι καντεμόσκονη εγώ. Είδες να αυτό έπρεπε να σε ρωτήσω. Ας το καλό. Την επόμενη φορά θα σε ρωτήσω. Παιδιά, να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Υγεία πριν και πάνω απ' όλα. Επιτυχίες που τις έχετε ούτως ή άλλως. Και εσείς που τις έχετε ούτως ή άλλως. Εντάξει, μην βλογούμε τα γενέα σου. Δεν πειράζει, καλέ. Και αφού μετά που να με το πούμε. Τα ευλογούμε ό,τι χρειάζεται. Σημασία, Αντρέα μου, έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό. Ό,τι υπάρχει διάθεση. Πάμε.